και, και έχουμε εμπειρία από τον κλάδο και πανελλήνια ότι όλοι έχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Ζούμε, φίλες και φίλοι, ένα φαινόμενο με πληστηριασμούς, εξώσεις, που αρχίζει και παίρνει μεγάλο μέγεθος πια. Για να φτάσουμε ως εδώ, φρόντισαν όσοι κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο. Εδώ τώρα βέβαια εμείς δεν ερχόμαστε να εξετάσουμε ούτε τις προθέσεις της κάθε κυβέρνησης, ούτε το αν αυτά τα μέτρα επιβλήθηκαν στην κάθε κυβέρνηση, ούτε αν υπήρχε αναγκαιότητα ή όχι για να πάρει αυτά τα μέτρα η κάθε κυβέρνηση η οποία κυβέρνησε. Δεν νομίζουμε ότι είναι της παρούσης σε αυτήν ακριβώς τη συζήτηση. Το θέμα είναι ότι φτάσαμε όμως εδώ, ως εδώ, γιατί οι κυβερνήσεις θέλησαν να πάρουν μέτρα υπέρ των τραπεζών, οι οποίες, όπως όλοι ξέρουμε, στην εποχή της κρίσης μετά το 8-9, ουσιαστικά έφτασαν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Αλλά όπως φαίνεται, σε αυτή τη χώρα που ζούμε, κάποιοι επιτρέπεται να χρεοκοπούν, όπως είναι οι λαϊκοί άνθρωποι, όπως είναι αυτά που ασχολούμαι, όπως είναι οι μισθωτοί, και κάποιοι δεν επιτρέπεται να χρεοκοπούν, όπως είναι οι τράπεζες και διάφοροι άλλοι μεγαλοσχήμονες. Έτσι λοιπόν, με τα μνημόνια τα οποία ψηφίστηκαν 3 κατά σειρά από όλους όσους κυβέρνησαν, τι έγινε ουσιαστικά? Δόθηκαν 240 δισεκατομμύρια ως ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας, είτε ως ρευστό, είτε ως εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου. Παρόλα αυτά, παρά τα χρήματα που πήραν οι τράπεζες και παρά τους όποιους νόμους ψηφίστηκαν ούτως ώστε πέρα από τα χρήματα που πήραν να μην πληρώνουν και δραχμή έστω και σαν φορολογία, οι τράπεζες προχώρησαν και άρχισαν να πουλάνε τα κόκκινα δάνεια στα funds, στα περίφημα funds. Στο 5, στο 7, στο 10% το πολύ πολύ της πραγματικής αξίας των δανείων. Αυτά τα funds με τη σειρά τους έδωσαν τη διαχείριση σε εταιρείες διαχείρισης, οι οποίες κατά 99% είναι θυγατρικές των τραπεζών, οι οποίες πούλησαν τα κόκκινα δάνεια στα funds. Υπήρχαν κάποια στιγμή κάποιοι νόμοι, όπως ο νόμος Κατσέλη και τα λοιπά, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο προστάτευε τα λαϊκά νοικοκυριά. Βέβαια, έπρεπε, για να μπει στον νόμο Κατσέλη, έπρεπε ουσιαστικά να είσαι στα πρόθυρα της λιμοκτονίας, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχαν κάποιοι νόμοι οι οποίοι τελειώσαν. Και μια τελευταία, έτσι, ελπίδα του κόσμου ήταν σε αυτή την περίφημη απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία θα απαγόρευε στα φαν να κάνουν πληστηριασμούς με βάση τον νόμο του 2003. Ο Άριος Πάγος, παρόλα αυτά, βασιζόμενος στον νόμο του 2015, πήρε απόφαση ότι έχουν το δικαίωμα τα φαν, οι εταιρείες διαχείρισης ουσιαστικά, όχι τα φαν, να προβαίνουν σε πληστηριασμούς, κατασχέσεις και εξώσεις. Το περίεργο βέβαια, γι' αυτό μίλησα στην αρχή και για όλες τις κυβερνήσεις οι οποίες κυβέρνησαν μέχρι τώρα, είναι ότι ο Άριος Πάγος έβγαλε αυτή την απόφαση σε 9 ημέρες. Είχε να εξετάσει 30 υπομνήματα από δικηγορικούς συλλόγους, από νομικούς, από φορείς, 30 ενστάσεις. Αυτές όλες τις εξέτασε και έβγαλε την απόφαση μέσα σε 9 μέρες. Όποιος από εμάς έχει πάει σε δικαστήριο, και δόξα τω Θεώ στην Ελλάδα το 90% έχουμε πάει σε δικαστήρια, ξέρουμε ότι για ένα απλό τροχαίο μια απόφαση χρειάζεται 6, 7, 8, 9 μήνες. Και ο Άριος Πάγος έβγαλε αυτή την απόφαση σε 9 ημέρες. Αυτό λοιπόν κάτι δείχνει. Δείχνει την κατεύθυνση. Η κατεύθυνση είναι ότι όποιος και αν γίνει μετά τις επερχόμενες εκλογές κυβέρνηση, ο δρόμος θα είναι αυτός. Ο δρόμος θα είναι πληστηριασμού και κατασχέσεις. Γι' αυτό και άλλωστε
και στον πολιτικό διάλογο αυτά τα οποία ακούμε είναι μια προσωρινή παύση των κατασχέσεων ή τρενάρισμα κατά κάποιο τρόπο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ακούμε διαγραφή χρεών και σταμάτημα των πληστηριασμών και των κατασχέσεων. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτή την απόφαση του Βουαρίου Πάγου, ενώ γίνανε περίπου 40.000 πληστηριασμοί το 2022, πάμε για 140.000 πληστηριασμούς και κατασχέσεις το 2023, και βέβαια θα ακολουθήσουν εξώσεις. Θα έχουμε ένα τσουνάμι δηλαδή. Και εδώ αξίζει να πούμε ότι με αυτά που λένε οι νομικοί, το 70% αυτών των κατασχέσεων πρόκειται για σπίτια λαϊκά. Πρόκειται για σπίτια τα οποία δεν αξίζουν πάνω από 100.000 δραχμές, ευρώ. Συγχωρήστε με, είναι και κάποιες ηλικίες. Τι έγινε λοιπόν, γιατί συνέβη όλο αυτό το πράγμα? Δηλαδή, οι Έλληνες έγιναν ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη παταχτσίδες? Όλοι μαζί οι Έλληνες, οι οποίοι επί 10-15 χρόνια πληρώναμε όλοι μας τα δάνειά μας κτλ., ξαφνικά αποφασίσαμε να γίνουμε απατεώνες και να μην πληρώνουμε? Δεν έγινε κάτι τέτοιο, φίλες και φίλοι. Υπήρξαν προβλήματα. Υπήρξε η δεκαετής κρίση. Υπήρξε η πανδημία. Σταματήσαν οι επιχειρήσεις να τα δουλεύουν. Ο κόσμος διώχτηκε από τις δουλειές τους. Τους πετάξανε από τις δουλειές τους. Μείνανε άνεργοι. Και ερχόμαστε τώρα να αντιμετωπίσουμε κι άλλο θέμα. Την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία αυξάνει διαρκώς τα επιτόκια. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι οι Έλληνες είναι ανίκανοι και δεν πλήρωσαν τα δάνειά τους, τώρα θα έχουμε ένα καινούριο κύμα. Και αυτό των ικανών που μέχρι σήμερα πλήρωναν, από εδώ και πέρα δεν θα μπορούν να πληρώσουν, γιατί όπως λένε οι ειδικοί, οι αυξήσεις στα επιτόκια θα επιφέρουν περίπου 1 με 2 δόσεις δανείου σε αυτά που πληρώνουν οι δανειολήπτες, εξτρά το χρόνο. Εάν προσθέσουμε σε αυτά και τον πληθωρισμό, ο οποίος τρέχει με 10-12-15%, ο οποίος είναι και αυτός άλλη 1 με 2 δόσεις το χρόνο, πώς θα τα απεξαρτούν ακόμα και αυτοί οι οποίοι μέχρι σήμερα πληρώνουν? Δεν θα μπορέσουν. Άρα πάμε για νέο κύκλο κόκκινων δανείων, για νέα αδυναμία του κόσμου να πληρώσει. Παράλληλα βέβαια, όλες οι κυβερνήσεις, για να καταφέρουν να τα αντιμετωπίσουν όλα αυτά, ενεργοποιούν τον κοινωνικό αυτοματισμό. Ακούμε να λένε διάφοροι. Και τι με νοιάζει εμένα που θα του πάρουν το σπίτι του αλλού? Δεν ήξερε όταν έπαιρνε δάνειο ότι θα πρέπει να πληρώσει? Ναι, φίλες και φίλοι, αλλά τα δεδομένα αλλάζουν. Και βλέπουμε ότι σε αυτά τα πλαίσια δεν υπάρχει λύση. Στο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα στο οποίο ζούμε, που λέγεται καπιταλισμός, αυτά τα πράγματα, ό,τι είναι φάρμακο για τη μία κατάσταση, γίνεται φαρμάκι για την άλλη. Δίκιο έχουν οι άνθρωποι που λένε, εγώ γιατί πληρώνω το δάνειό μου? Έχουν απόλυτο δίκιο. Όμως, όταν έχουμε δώσει, φίλες και φίλοι, 240 δισεκατομμύρια στις τράπεζες, τα δάνεια όλων μας τα έχουμε πληρώσει, είτε είναι κόκκινα, είτε εξυπηρετούνται. Τα έχουμε πληρώσει 1, μπορεί και 2 φορές. Και όσοι συνεχίζουν και πληρώνουν το δάνειό τους, τα πληρώνουν για 3η φορά. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι κανονικά πρέπει όλα τα δάνεια αυτά, εφόσον τα έχουμε πληρώσει, να διαγραφούν. Είτε είναι κόκκινα, είτε εξυπηρετούνται. Γιατί αλλιώς, ό,τι άλλο μέτρο και να πάρθει, θα είναι υπέρ κάποιου και εις βάρος κάποιου αλλού. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Έχουν φτιάξει ένα νομοθετικό πλαίσιο τέτοιο, το οποίο τους επιτρέπει και κατασχέσεις να κάνουν, πληστηριασμούς και εξώσεις και τα πάντα. Και συνεχώς αυτό το πλαίσιο θωρακίζεται μέρα την ημέρα. Για το μόνο πράγμα που δεν μπορούν να βγάλουν ή να πάρουν νομική απόφαση ή να κάνουν νόμο, είναι
η αντίδραση, η λαϊκή αντίδραση. Αυτή δεν καταργείται με νόμους, φίλες και φίλοι. Αυτοί θα την έχουν μπροστά τους, ό,τι και να κάνουν. Και πρέπει να καταλάβουν ότι για κάθε έξωση που θα πάνε να κάνουν, θα ματώνουν, θα βρίσκουν μπροστά τους κόσμο. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Το να θεωρήσουμε κάποιον ικανό και κάποιον ανίκανο δεν μας λύνει το πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι πρέπει ο λαϊκός παράγοντας να κινητοποιηθεί, όλες οι συλλογικότητες, είτε είναι θεσμικές όπως είναι η Ομοσπονδία, είτε είναι λιγότερο θεσμικές, είναι απλώς ένας σύλλογος πολιτιστικός, χορευτικός, αγροκτηνοτροφικός, οτιδήποτε και να είναι αυτό, πρέπει να επιτελέσουν οι σύλλογοι τον πραγματικό τους ρόλο. Να είναι μέσα στην κοινωνία και να παλεύουν για την κοινωνία. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ομάδες περιφρούρησης, ομάδες κατά των εξώσεων, όπως θέλουμε, επιτροπή αγώνα, όπως θέλουμε μπορούμε να το ονομάσουμε. Αυτό το οποίο πρέπει πραγματικά να γίνει είναι με τη μορφή της πυραμίδας, να φροντίσουμε να προστατεύουμε τις περιουσίες και τα σπίτια του κόσμου και ο κόσμος να μην ντρέπεται να πει ότι έχει πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο με τα τηλέφωνα, με τη μορφή της πυραμίδας, να γίνεται άμεση κινητοποίηση των ανθρώπων, γιατί εμείς ζούμε στη Θεσσαλονίκη, για να φτάσουμε εδώ σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποιος κλητήρας να κάνει κάποια έξωση, χρειαζόμαστε μισή ώρα να φτάσουμε. Το βάρος πέφτει στους κατοίκους των βασιλικών, στους κατοίκους των χωριών, στους γείτονες μέσα στην πόλη, να βρεθούν πρώτοι εκεί και να δώσουν ένα περιθώριο σε εμάς τους υπόλοιπους ενός τετάρτου 20 λεπτών μισής ώρας να φτάσουμε και να αποτρέψουμε το οτιδήποτε. Αυτά που ζούμε, φίλοι, δεν είναι καινούργια. Συνέβησαν το 29 στην Αμερική, συνέβησαν το 36 στην Ισπανία, συνέβησαν στη Γαλλία, συνέβησαν στην Ιρλανδία, συνέβησαν παντού. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρούμε τρόπο, όπως οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι μαζεύονταν και τους διώχνανε, δεν επιτρέπανε να γίνεται κατάσχεση και έξωση από τα σπίτια, όπως οι φίλοι μας οι Ισπανοί κτλ. Και εμείς να φτάσουμε εκεί, να απαγορεύσουμε, να βγάλουμε τους νόμους, να τους καταστήσουμε ανενεργούς, να φτάσουμε, να ξέρουν ότι θα ματώσουν, ότι δεν μπορούν να πάνε να πετάξουν έναν άνθρωπο από το σπίτι. Δεν λέμε να μην κατασχέσουν, να μην κάνουν κατάσχεση σε κάποιον που έχει 10 σπίτια και 6 εξωτικά. Δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο, ας τα πάρουν. Αλλά από το σπίτι, στην πρώτη κατοικία, δεν μπορεί κανένας να διώξει κανένα. Πήγανε στην Αθήνα, στους ζωγράφους, να βγάλουν έξω την κυρία Κολομπού, που είχε παιδί αμαία. Κάποια πράγματα, φίλες και φίλοι, έχουν όρια. Δεν μπορείς τον άλλο να τον πετάξεις από το σπίτι του. Απαγορεύεται. Αυτό πρέπει να το βάλουν πάρα πολύ καλά στο μυαλό τους. Ότι δεν θα το επιτρέψουμε. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε τον κόσμο εδώ να πάρει θέση πάνω σε αυτό το πράγμα, να δώσει τα τηλέφωνα, να γίνουν με τη μορφή πυραμίδας, να πολλαπλασιάζεται το κάθε τηλεφώνημα και να τρέχει γρήγορα ο κόσμος στο να προστατεύει τα λαϊκά σπίτια.